Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Την Τρίτη, 12 Ιουνίου, ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησε την τακτική του συνεδρίαση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Αυτή τη φορά, ένας από τους σκοπούς της συνεδρίασης του Συνδέσμου ήταν η προετοιμασία για τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύνδεσμος την ερχόμενη εβδομάδα στην αίθουσα της κοινότητας της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την έναρξη της συνεδρίασης. Καλώς ορίσω όλους εδώ. Και το Hellenic TV και μερικούς άλλους τους οποίους ή μας γνωρίζουν ή δεν τους γνωρίζουμε ή δεν μας γνωρίζουν ή δεν τους γνωρίζουμε. Έτσι θα παρακαλέσω να αρχίσω από τον Μιχαλάκη να πει ποιος είναι και θα πάμε γύρω για να ξέρουμε. Ναι. Μιχαλάκης Κόσυφος και μέλος της Επιτροπής. Η επόμενη. Ευχαριστώ. Μέλος της Επιτροπής. Άννα Κουρνή. Νίκος Καλούς. Κέντη Κοσμά. Άρης Κοσμά. Ανδρέας Πιεραλής, ως observer, παρατηρητής. Χρήστος Λόγιο. Θεόπουλος Πολιονή. Ο Αρνάβας Μαναβίδης. Μιχαλάκης Κοζός. Μίνα Μακοφαΐδη. Έρλη Σάβα. Γιώργος Σάβα. Θεόδωρα, φτάνεις η καταγωγή σου από τα Λεύκαρα. Ναι, ναι, σου πω εγώ. Ναι, εσύ ξέρεις τον Ιωθέα, ναι, ξέρουμε όλοι. Εντάξει. Λεβάνη της μητέρας σου. Ναι, από τα πάνω. Σε καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα Μπιεραλή, ο οποίος δείχνει πάρα ενδιαφέρον στο σύνδεσμο μας. Μας υποστηρίζει και στις εκδηλώσεις μας. Είναι ως παρατηρητής, αν και είχε παλιότερα σχέσεις με τα Λεύκαρα. Καλωσορίστε όλοι. Εύχομαι να βρούμε τη συνεδρίαση ευχάριστη, παραγωγική. Περισσότερα για τη συνεδρίαση του Συνδέσμου Λευκαριτών Ηνωμένου Βασιλείου θα μάθουμε από το μέλος της Επιτροπής του Συνδέσμου, κύριο Γιώργο Σάβα. Τη συνάντηση απόψε είναι σε δύο μέρη. Το τι εκαλύψαμε μέχρι τώρα ήταν η συνάντηση του, η τακτική μας μηνιαία συνάντηση. Και μετά από το θέμα το πέπτο, είναι αδεπίζυνες, θα μπούμε στο συνέλευση την καταστατική για να συζητήσουμε το καταστατικό το οποίο το έχουμε μαζί μας για 20-25 χρόνια τώρα. Και μας είπαν οι ειδικοί που ασχολούνται με φιλανθρωπικούς οργανισμούς να το αλλάξουμε εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερες επιτυχίες στην εισηγήσεις μας για να πάρουμε περισσότερα κοντήλια από δημαρχία, είτε από το Enfield, είτε από το Barnet, Haringey ή γειτονικά δημαρχία του Enfield. Και όταν λέω γειτονικά, δεν λέω μόνο Barnet, Enfield και Haringey, ενώ το Proxburn, Caffley, Camden, Southwark, όλα τα δημαρχία του Enfield. Οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα τα θεωρούν ως γειτονικά δημαρχία. Δεν είναι, περιορίζεται μόνο σε δύο ή τρία δημαρχία. Γειτονικά δημαρχία μπορούν να ονομάσουμε, παραδείγματος χάρη, και το πιο μακρινό νότιο, όπως το Νιούαμ, παραδείγματος χάρη, νότιων δημαρχείων του Λονδίνου. Δεν μας περιορίζει να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας όπου και να είναι, φτάνει να έχουμε μια βάση την οποία να αναγνωρίζει κάποιο δημαρχείο για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Εξού και πολλά άλλα συνδέσμησαν τους δικούς μας, φιλανθρωπικοί, έχουν κάποια οντότητα όταν έρχονται από κάπου. Εμείς ονομαζόμαστε Λεύκαρα Association of Great Britain, το οποίο οι παλιοί, οι προκατοχοί μας, είχαν καλές ιδέες, αλλά ένα σύνδεσμο για να προχωρήσει πρέπει να κάνει κάτι locally πριν να πάει nationally. Στα πρακτικά που διάβασε η Άννα, αναφέρει ότι 2.500 έχουμε ζητήσει από την Δήμαρχο του Enfield. Πολύ καλή ερώτηση, Γιάννη, ευχαριστώ. Να μας δώσει 2.500 να κάνουμε τουλάχιστον έναν luncheon club για τους ηλικιωμένους μας και
η Επιτροπή είχε συμφωνήσει να διαθέσουμε δωρεάν ένα συμπόσιο για τους νέους μας. Τους πάρουμε σε ένα εστιατόριο, σε ένα χολ. Και αυτό ήταν μια εισήγηση την οποία τη βρήκε όλη η Επιτροπή σύμφωνη για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Και περιμένουμε τον Ιούλιο που θα λάβει μέρος η συνάντηση της Επιτροπής που χειρίζεται το ποσό που διαθέτει η Δήμαρχος του Ένφιλ, να μας δώσει τις 2.500. Θα ξέρουμε τον Ιούλιο και οι εκδηλώσεις αυτές προγραμματίζονται, αν και έχουμε 2 σεμινάρια τον Οκτώβριο, εν τούτοις θα βρούμε στο ενδιάμεσο κάποια Κυριακή και ένα Σάββατο να οργανώσουμε τόσο για τους γέρους μας, όσο και για τους νέους. Και με 700 λίρες, Γιάννη, μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν εκδρομή κάπου για ψυχαγωγικούς σκοπούς, για όλους δωρεάν. Πράγμα που έχει κάνει προηγουμένως ο Σύνδεσμος. Λίγα λόγια για τους σκοπούς ίδρυσης του Συνδέσμου Λευκαριτών Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και για άλλα σχετικά, μας μίλησαν ο Νίκος Χαρούς και ο Γιώργος Σάβα. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1985. Ήταν μια ιδέα κατά κρύβεια του Γιώργου Σάβα για να τραβήσει τους Λευκαρίτες όλους εδώ στο Λονδίνο, κοντά, να γνωριστούν όλοι καλύτερα. Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και έκαναμε πολλές βοήθειες εις τα Λεύκαρα. Βοηθήσαμε το πρώτο γεροκομείο που ιδρύθηκε εις τα Λεύκαρα. Βοηθήσαμε το νοσοκομείο, το Λευκάρο, το νηπιαγωγείο, ναι, βοηθήσαμε. Α, ναι, ασθενοφόρο, έκαναμε δωρεά για έναν ασθενοφόρο στα Λευκαρά. Και το Δημοτικό Σχολείο, έκαναμε αρκετές βοήθειες για τα Λευκαρά. Και εκκλησίες, μια εκκλησία στα κάτω Λευκαρά. Ναι, και βοήθησαμε και μερικούς που θέλαν βοήθεια, χρηματική βοήθεια. Έκαναμε αρκετά και βοηθούμε και στο ραδιομαραθώνιο που γίνεται κάθε χρόνο. Και διάφορους χορούς που κάνουμε τόσα χρόνια, αρκετά χρόνια. Αρχινήσαμε, ο πρώτος πρόεδρος που είχαμε ήταν ο Γιώργος Σάβας. Έπειτα είχαμε τον Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Σημειούδη. Ναι. Και έπειτα ήμουν εγώ αρκετά χρόνια. Και είχαμε μία περίοδο που σταμάτησε ο Σύνδεσμος για διάφορους λόγους. Αλλά πάρε, ξεκινήσαμε, έχει τώρα 3 χρόνια, 4 χρόνια. 4 χρόνια. Όμως ο σκοπός πρώτα ήταν για να βοηθήσουμε τους Λευκαρίτες εδώ, Λευκαρίτες στα Λεύκαρα. Αλλά όπως φαίνεται αλλάξαν τα πράγματα, ότι φαίνεται ότι τα Λεύκαρα δεν χρειάζονταν τη βοήθεια μας, δεν ρωτούσαν, ζητούσαν τη βοήθεια μας. Και προχωρήσαμε στο θέμα που κάνουμε διάφορα σεμινάρια εδώ. Και αν υπάρχει κανένας που θέλει βοήθεια από τους Λευκαρίτες, είμαστε εδώ. Μέλη, είχαμε μέλη, αλλά έχει τώρα που τον καιρό που ξεκινήσαμε το σύνδεσμο ότι δεν έχουμε συνδρομή για μέλη. Ναι, υποτίθεται όλοι οι Λευκαρίτες και τα περίχωρα, όχι μόνο οι Λευκαρίτες και τα περίχωρα, τα Λεύκαρα, είναι μέλη του Συνδέσμου μας. Να συνεχίσω από πού άφησε ο φίλτατος Νίκος Χαρούς. Πολύ ορθά τα είπε όλα, Γιάννη, όσον αφορά τις ασχολίες του Συνδέσμου μας. Και πράγματι, είχαμε διαθέσει αρκετά χρήματα για τα Λεύκαρα. Και η συνεργασία μας με το Δημαρχείο των Λευκάρων, με τους εκάστοτε δημάρχους, είναι άψογη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους.
αλλά πολλές βοήθειες που έχουν δοθεί δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Ίσως γιατί εμείς οι Λευκαρίτες της ξενιτιάς είμαστε κάπως ταπεινοί, δεν θέλουμε να διαφημίζουμε τις βοήθειες, αλλά για συνδέσμους σαν εμάς πρέπει πάντοτε να γνωρίζουν και οι άλλοι τη δουλειά που κάνουν, την ιερή δουλειά. Και ο Νίκος ορθά είπε ότι πράγματι είχαμε διαθέσει τους σκόπους μας για τα Λεύκαρα και θα συνεχίσουμε. Και σε κάποιο στάδιο είπαμε, παιδιά, έχουμε και εδώ γέρους, έχουμε και εδώ νέους, πρέπει σε κάποια στιγμή να δώσουμε και κάποια προσοχή στις ανάγκες των δικών μας. Φυσικά όλοι είναι δικοί μας ανθρώποι, αλλά των ανθρώπων της ξενιτιάς. Και έτσι με αυτά τα σεμινάρια, με το τι ανάφερε ο Νίκος σχετικά με άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ, είναι για την κοινότητα, γενικά, όχι μόνο για τους Λευκαρίτες. Και κάνω έκκληση σε όλους τους Λευκαρίτες και σε όλους τους φίλους και επιστορικτές να αγκαλιάσουν το σύνδεσμο αυτό, διότι είναι δικός τους σύνδεσμος, είναι για το καλό, είναι ένας αναγνωρισμένος σύνδεσμος και σεβαστός. Στο τι κάνει, το αναγνωρίζουν και οι ξένοι και οι δικοί μας και εύχομαι και η νεολαία να ακολουθήσει τα βήματά μας, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με την βοήθεια και των νέων και είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθουν κοντά μας. Για την τέχνη του Λευκαρίτικου Κεντήματος μας μίλησε η κυρία Χρήσο Κομοδρόμου που είναι μέλος της Επιτροπής του Συνδέσμου. Ας την παρακολουθήσουμε. Το όνομά μου, το πατρικό μου που από τα Λεύκαρα, γιατί ο άντρας μου δεν ήταν από τα Λεύκαρα, είναι Χρήσο Κομοδρόμου. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και ήταν αυτός που έκανε που διοργάνωσε μαζί με άλλους το πρώτο φεστιβάλ που έγινε το 1964 στα Λεύκαρα. Να έχω τη φωτογραφία της μάμας μου που της έδωκε ο Αρχιεπίσκοπος. Το Μακάριος της έδωκε το πρώτο βραβείο. Επήρε το πρώτο βραβείο το στρώμα της μάμας μου. Έχω την αδερφή μου, η μικρή ήταν 8 χρονών η Λουίζα. Έχω τη φωτογραφία. Το κέντημα το Λευκαρίτικο, η αξία του είναι ότι δεν έχει να σχεδιάσεις ή να βάλεις μολύβι πάνω και να πεις, να δεις ότι έχει είπαν το μολύβι, να αρχίσω. Μια γυναίκα Λευκαρίτισσα παίρνει ένα κομμάτι λινό και μέσα στο νου της έχει τα σχέδια μόνη της, ξέρει από πού να αρχίσει και από πού μέχρι να τελειώσει, χωρίς να σχεδιάσει ή να κάνει. Είναι αυτή η τέχνη του Λευκαρίτικου. Και τα Λευκαρίτικα αρχίσουμε όταν ήμουν μικρή, άρχισα από τον καιρό μου, ήμουν 5 χρονών. Μου έδειχνε η μάμα μου, ο παππούς μου ήταν και ντυματέμπορος στη Γαλλία. Και συνέχεια, μέχρι να έρθω στην Αγγλία, κεντούσα. Στο τέλος, ο κύριος Γιώργος Σάβα μας μίλησε και για τα δύο σεμινάρια που διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουνίου ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο του Ένφιλτ με θέματα το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Το σεμινάριο που οργανώνει ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Priority World Funding από το Ένφιλτ θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη 19 του Ιουνίου στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, στο Town Road, Logan Road, Edmonton. Η ώρα 6 και 4. Θα προσφερθούν δωρεάν αναψυχτικά, είναι δωρεάν είσοδος. Για όσους χρειάζονται μεταφορικό μέσων, θα τους δοθεί εντελώς δωρεάν, διότι έχουμε πάρει έναν κοντήλι για transport. Μέχρι 700 λίρες νομίζω. Είχαμε υπόψη μας να νοικιάσουμε coach για να μεταφέρουμε παιδιά εκεί. Αλλά καθή στιγμή που το σχολείο διαθέτει τα δικά του τα παιδιά, θα τους φέρουν οι γονείς τους και φαντάζομαι και οι γονείς τους να είναι εκεί. Εάν θέλετε όμως να έρθετε με μεταφορικό, μπορεί ο σύνδεσμος να πληρώσει τα έξοδα του μεταφορικού ή για αγριές, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και αν θέλει κάποιος που θέλει sign language, πάλι αυτόν το δίδουμε εντελώς δωρεάν. Εάν μας ζητήσουν
προηγουμένως ότι θέλουμε κάποιον να sign language που λέμε, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λένε, sign language. Όσοι θέλουν να έρθουν, όσοι θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες, να τριβούν στο σύνδεσμό μας, στο 0208-807-7824. Υπάρχει το website, το www.lefkara-association.org.uk. Σας καλώ όλους να έρθετε, να το πείτε στους γειτόνους σας, στους φίλους σας, στους συγγενείς. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσει η Λέσλι Τζόνσον, η οποία, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια που είχαμε, είχε παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο σεμινάριο και πολλοί έφυγαν και μας είπαν ότι ήταν πολύ σύντομο το σεμινάριο, τόσο τους άρεσε. Και έτσι, αυτήν τη φορά θα την αφήσω. Θυμάστε, Νίκο, που είπα, χάρια που τους είπα να... Έτσι, τούτη τη φορά θα την αφήσω να μιλήσει όσο θέλει. Κάνει κάποια εργασία με το ακροατήριο. Έτσι, τους καλεί μέσα και γίνεται πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ρωτούν ερωτήσεις, τους ενθαρρύνει να λάβουν μέρος στο σεμινάριο. Έτσι, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο σεμινάριο, αν και είναι ένα θέμα που μας ενοχλεί όλους γύρω από τα ναρκωτικά. Θα μιλήσει για το κίνδυνο που πειραματίζονται πολλοί νέοι να πούν συνάμα από περιέργεια, τι είναι αυτόν τη ουσία, τι είναι αυτόν το και σιγά σιγά γίνονται ναρκωμανείς χωρίς να το καταλάβουν ήδη οι νέοι. Θα μας πει πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο μια οικογένεια που υποφέρει όταν έχει κάποιον ναρκωμανή πρόσωπο στην οικογένεια, είναι η κοινωνία και αρχίζουν και άλλα προβλήματα, crime, κλεψιές, ξέρω εγώ, έτσι. Ο σύνδεσμος θα συνεχίσει, νομίζω, να ασχολείται με σεμινάρια που εκπαιδεύουν τον κόσμο. Εξάλλου, είναι ένα από τα θέματα που περιλαμβάνεται μέσα στο καταστατικό.